Εξωτερικών για Θέματα Φύλου και Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονα και την κυρία Σουζάνα Παύλου, την Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου. Και είστε ακόμη πρόεδρος, δεν είναι, κυρία Σουζάνα Παύλου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Είμαι ακόμη, κυρία Σάβα. Κρατάτε καλά. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Θέλω έτσι νυφάλια, αποστασιοποιημένα από τα τελευταία γεγονότα που μας συγκλώνησαν από γυναικοκτονία στην Ελλάδα, αλλά και λίγο, πριν από λίγο καιρό και στην Κύπρο, να μετρηθούμε σε αυτό το ζήτημα. Ακόμα γίνεται συζήτηση γιατί να γίνει εξειδικευμένος όρος γυναικοκτονία και γιατί όχι ανθρωποκτονία, γιατί πρέπει να μπει σε ειδικό πλαίσιο και γιατί πρέπει να γίνει επιτέλους κάτι. Κυρία Παύλου. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν κατά μέσον όρο 137 γυναίκες ανά το παγκόσμιο δολοφονούνται καθημερινά από σύντροφο, σύντροφον τους ή από κάποιο συγγενή τους, με βάση στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μετρούμε τη 12η δολοφονία γυναίκας στην Ελλάδα μέσα σε περίπου 9 μήνες. Και να πούμε ότι υπάρχουν και στοιχεία στην Κύπρο που δείχνουν ότι μεταξύ του 2010 και του 2016 είχαν καταγραφεί 28 υποθέσεις γυναικοκτονίας που κατηγοροποιήθηκαν ως υποθέσεις συντροφικής ενδοοικογενειακής βίας. Στο σύνολο ήταν 40 γυναικοκτονίες. Ναι. Τα στοιχεία που έχω εγώ, κυρία Παύλου, είναι 20 γυναίκες τα τελευταία 3 χρόνια στην Κύπρο. Τα τελευταία τρία χρόνια. Από την τελευταία έρευνα που έχει διεξαχθεί από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και το ΤΕΠΑΚ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα τελευταία 2 χρόνια, δηλαδή μεταξύ 2019 και 2020, είναι 13 γυναικοκτονίες, μεταξύ των οποίων και 2 μικρά κορίτσια. Και το 2009 και το 2020, 4 υποθέσεις. Mm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο η γυναικοκτονία, δεν είναι μόνο η πιο ακραία εκδήλωση εμφυλής βίας κατά των γυναικών, αλλά είναι και η πιο βίαιη εκδήλωση εμφυλής διάκρισης και ανισότητας. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κατηγοροποιηθεί ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο, ακριβώς για να μπορούμε να καταγράψουμε τα στοιχεία αυτά, να μπορούμε να τα αναλύσουμε, ακριβώς για να μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτικές και μέτρα, προληπτικές πολιτικές, για να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Τώρα, κυρία Χρυστοδούλου, θα διερωτηθεί κανείς, έχω επανάληψη κάποια εκ των ήχων, θα είτε ονομαστεί γυναικοκτονία, είτε ανθρωποκτονία, είτε άλλος πώς, θα γίνεται. Συνεπώς, είτε είναι συγκεκριμένο αδίκημα που αντιλαμβάνομαι τώρα ετοιμάζεται και μια πρόταση νόμου από την ίδια την Πρόεδρο της Βουλής, θα είστε ενήμεροι, θα μειώσει τους αριθμούς, το έγκλημα το ίδιο, αν ονομαστεί διαφορετικά ή αν πάρει αυτή τη μορφή. Νομίζω αυτός είναι ο απότερος σκοπός, να μειωθεί το έγκλημα. Το πρώτο, απ' όλα πέραν το ότι συμφωνώ απόλυτα με ό,τι έχει πει η κυρία Παύλου, ταυτόχρονα πρέπει να ονομάσουμε το πρόβλημα με το όνομα του. Ναι. Ό,τι αφορά ακριβώς γυναικοκτονίες, επειδή τις δολοφονούν, ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Οι νομοθεσίες, κυρία Σάβα, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι ότι δημιουργούμε μια κουλτούρα. Στο σύνολο οι νομοθεσίες αυτό κάνουν. Προωθούν μια κουλτούρα και τις αρχές και τις αξίες μιας χώρας. Άρα είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς τα μπρος. Πρέπει να διαχωριστεί από τις ανθρωποκτονίες, ακριβώς διότι ανάφερε η κυρία Παύλου, να δημιουργηθούν τα μέτρα και οι πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην πρόληψη αυτών των φαινομένων. Και ακολούθως θα πρέπει να αναμένουμε την υλοποίηση των νομοθεσιών και να αξιοποιούμε τον ορισμό όπως έχει. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι από πολύ πιο μακριά να φτάσουμε στο πρόβλημα για να εξαλείψουμε σεξιστικά και πατριαρχικά στερεότυπα
που είναι διάχυτα κιόλας μέσα στα δημόσια έγγραφα. Όλα αυτά χρειάζονται και άλλες ριζικές τομές. Όμως, αν θέλουμε να φτάσουμε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που ψηφίστηκε, ή στην νομοθεσία για την παρενοχλητική παρακολούθηση, η νομοθεσία για το σεξισμό, όλα αυτά τα εργαλεία που έρχονται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, βοηθούν, μάλλον γίνεται χρήση τους, είναι γνωστές στις αρμόδιες αρχές, στα δικαστήρια κλπ. Κυρία Σάβα, νομίζω αυτό είναι το κενό που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο. Δηλαδή, νομοθετικά προχωρούμε πάρα πολύ θετικά. Έχουμε, όπως είπατε εσείς, τις συγκεκριμένες νομοθεσίες του σεξισμού, της βίας κατά των γυναικών, να αναφερθούμε ξανά και ξανά στην ποινικοποίηση της αγοράς υπηρεσιών από θύματα εμπορίας προσώπων. Ναι. Πρέπει τώρα να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση προς υλοποίηση αυτών. Και όταν λέω ολιστική προσέγγιση, εννοώ σε διάφορες βαθμίδες. Το πρώτο είναι ότι η ισότητα των φύλων πρέπει επιτέλους να ξεχωρίσει ως πολιτικό ζήτημα και όχι κοινωνικό θέμα. Και για να υλοποιηθούν οι δράσεις χρειάζεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Χρειάζεται συστηματική εκπαίδευση σε όλα τα υπουργεία που θα ασχοληθούν με το θέμα, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε το κοινό με εκστρατείες ενημέρωσης κτλ. Και προωθούμε το θέμα και μέσα από την εκπαίδευση στα σχολεία στα παιδιά μας. Άρα πάμε πίσω στο ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα πολιτικό θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Ναι. Τώρα, κυρία Παύλου, επειδή παίρνω και μηνύματα από τηλεθεατές και είναι ακριβώς αυτή η συζήτηση, διαρωτάτε λοιπόν τα αντίστοιχα για τους άντρες τι είναι. Αν έχουν δολοφονηθεί περισσότεροι άντρες από άντρες, πρέπει να ονομαστεί ανδροκτονία. Ή αν πεθαίνουν περισσότεροι άντρες στις δουλειές, πρέπει να γίνει ειδικός όρος για άντρες. Κύριε, νομίζω πρέπει γενικά για όλες και όλες μας να είμαστε πιο σωστοί. Αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει κι εσείς να μας δώσετε τα φώτα σας, την όλη προσπάθεια που επιχειρείτε. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι η γυναικοκτονία διαφέρει από τις ανθρωποκτονίες. Νομίζω ακριβώς για τους λόγους που είχαμε αναφέρει προηγουμένως, αλλά να πούμε ότι είναι αποτέλεσμα συστηματικής κακοποίησης που στην απόλυτη κλιμάκωση της φτάνει στο φόνο. Δεν είναι, όπως είχαμε να ακούσει και στην Ελλάδα, της κακιάς στιγμής. Δεν είναι καν της στιγμής. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής κακοποίησης γυναικών. Και γι' αυτό το τοποθετούμε στα πλαίσια της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Γιατί μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών? Επειδή είναι ένα ειδικό θέμα που σχετίζεται με τις έμφυλες διακρίσεις και της ανισότητας. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφέρω και κάποια στοιχεία όσον αφορά τις γυναικοκτονίες στην Κύπρο, επειδή νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντική η συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στην έρευνά μας, τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικοκτονίας στην Κύπρο είναι η πλειοψηφία των γυναικοκτονιών, όπως είπαμε, διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της συντροφικής ενδοοικογενειακής βίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό, επειδή μας δίνει το πλαίσιο. Όλοι οι δράστες ήταν άντρες. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν γυναίκες με μεταναστευτικών υπόβαθρων ή καθεστώς και η πλειοψηφία των δραστών ήταν Κύπροι υπήκοοι. Με συγχωρείτε. Και αυτό έχει σημασία ακριβώς επειδή αναφέρεται τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των μεταναστριών θυμάτων εμφυλής βίας. Και επειδή αναφέρεται τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, άρση της επιφύλαξης που είχε βάλει η Κυπριακή Δημοκρατία στο άρθρο 59 της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς διαμονής των μεταναστριών θυμάτων βίας. Να. Τα δεδομένα έχουν σημασία. Το πώς ονομάζουμε το έγκλημα έχει σημασία. Ναι. Κυρία Σάβα, μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτά. Ναι,
Πείτε μας. Να πούμε ότι σίγουρα είναι αυτό που αναφέρε η κυρία Παύλου, ότι είναι συστηματική βία. Για να τα ονομάσουμε πολλές φορές, για να ξεκάθαρω και στους ακροατές και ακροάτριες σας, ότι μπορεί να φτάσει σε αυτή τη βία πέρα της ενδοοικογενειακής και της συντροφικής βίας. Μπορεί να είναι λόγω, για παράδειγμα, τιμής ή θρησκευτικών πεπιθήσεων. Δηλαδή, έχουμε ακούσει και σε άλλες χώρες, ίσως και στην Κύπρο, εάν ένα κορίτσι βγαίνει ένα ραντεβού με έναν αγόρι που δεν επιτρέπει ο πατέρας ή η μητέρα ή η οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να καταλήξει σε φόνο, διότι ακριβώς λόγω της θρησκείας τους ή των πεπιθήσεων τους απαγορεύεται να έχουν συντρόφους στην ηλικία των 14. Και έχουμε δει αυτές τις υποθέσεις. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ως αποτέλεσμα του ακροτηριασμού γεννητικών οργάνων. Και γι' αυτό ονομάζονται οι γυναικοκτονίες. Μπορεί να είναι ως αποτέλεσμα της εμπορίας προσώπων. Εάν σήμερα, αν έχουμε την νομοθεσία των γυναικοκτονιών και πάμε πίσω στην υπόθεση της Οξάνας, αυτό είναι ένα παράδειγμα γυναικοκτονίας. Άρα, όντως είναι μια συστηματική βία που οφείλεται σε πολλούς άλλους λόγους πέραν του συντροφικής βίας ή της βίας προς επίτευξη συνουσίας, μπορεί να είναι αποτέλεσμα άλλων μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι τον τύφλωσε η ζήλια ή την αγαπούσε πάρα πολύ, που είναι και το τραγούδι της σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε ως δικαιολογία. Είναι αυτά που θέλουμε ακριβώς και με την αλλαγή νομοθεσιών, ακόμα και του συντάγματος, αντιλαμβάνομαι που θα επιχειρηθεί, είναι να αλλάξουμε τα στερεότυπα έτσι ώστε να δούμε κατάγματα το έγκλημα και να το προλάβουμε. Ναι, απλά πρέπει να γίνει συστηματικά, ολιστικά. Ο ρόλος σας, κυρία Σάβα, γενικότερα ως μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν τεράστιο ρόλο στην πρόληψη αυτών των φαινομένων και πώς ονομάζουμε αυτά τα εγκλήματα. Και να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου σε αυτό, γιατί βλέπουμε εσάς προσωπικά που προσπαθείτε και προωθείτε το θέμα ως έχει. Να δώσουμε και συγχαρητήρια στην Πρόεδρο της Βουλής που καταθέτει αυτή την τροποποίηση. Και αν μου επιτρέπετε, να συνδέσουμε ακριβώς το ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων με την προώθηση θεμάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων. Εγώ πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι, ακριβώς όπως και το ερώτημα του τηλεθεατή, να εξηγούμε αυτά που επιδιώκονται. Διότι είναι αυτό που σας λέω, γιατί όχι ανθρωποκτονία, αδελφοκτονία, ξαδελφοκτονία, και πρέπει να υπάρχει ειδικός όρος για τη γυναικοκτονία. Εύχομαι με τη δική σας παρέμβαση να γίνει κατανοητό και εύχομαι σύντομα να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία, γιατί η ουσία είναι μία. Μην συζητάμε κάθε φορά και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του θύματος, του θήτη που μετά και αυτοκτόνησε και είναι κρίμα. Να το δούμε έτσι νυφάλια το θέμα για να μην τα βιώνουμε συνεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.